θείον μεθοδόν της ευσεβίας εφησαύρισας τη εκκλησία ως ιεράρχης και μάρτης μεθοδόν Φίας τον πλούτον δρέπσαμενος αθλητικός το σωτάραντον ευξήσας Πατέρος η Χριστόν τον Θεό. Παρήσταστε ή μην Τη 20 του Μηνός Ιουνίου. Μεθοδίου Αρχιεπισκόπου Πατάρων Ιερομάρτηρο, καλής του Κωνσταντινουπόλεω, Νικολάου Οσίου του Καβάσιλα, η σύναξη τη Ιεράς εικόνο τη υπεραγία Θεοτόκου τη Οδηγητρία εν τη ιερά μονή ξενοφόντο. Ο Άγιος Μεθόδιος, ο ιερομάρτη και Επίσκοπος Πατάρων, έζησε κατά τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Η σπάνια αρετή του και η μεγάλη μόρφωση που τον διέκρινε, τον ανέβασαν στον επισκοπικό θρόνο των Πατάρων ως επίσκοπος επεδίωκε να επιτελεί τέλεια τα καθηκοντά του. Ο φωτιστικός λόγος του σε συνδυασμό με το Άγιο παράδειγμά του έτρεφε τις ψυχές των ανθρώπων του πυμνίου του. Ήταν ακίνητο φρουρός του Ορθοδόξου δόγματος και αποφασισμένος σε όλη του τη ζωή φυλάσσιν τα δόγματα τα κεκριμένα υπό των Αποστόλων. Να φυλάτη δηλαδή τις αποφάσεις που είχαν οριστικά κριθεί ως μόνες ορθές από τους Αγίους Αποστόλους. Γι' αυτό και πέτυχε έπειτα από συστηματικό αγώνα να περιορίσει σημαντικά στην επαρχία του τους οπαδούς των ερετικών του Οριγένους. Όμως αυτοί οι λίγοι που απέμειναν για να εκδικηθούν τον Άγιο Μεθόδιο κατάφεραν να βάλουν δικό τους υπηρέτη κοντά του. Και κάποια μέρα που ο Άγιος Μεθόδιος αρρώστησε, ο ερετικός αυτός δίθεν υπηρέτη του Αγίου τον μαχαίρωσε. Αλλά ενώ τον μαχαίρωνε, ο Άγιος Μεθόδιος άκουσε τον δολοφόνο να λέει «Έτσι σκοτώνουν οι οριγενιστές». Τότε μηδίασε ελαφρά και έγειρε το κεφάλι του ευχαριστημένος, παραβίδοντας το πνεύμα του στον Κύριο. Ήταν μεγάλη η χαρά του, διότι έπεφτε θύμα του καθήκοντός του να διαφυλάτει τα ορθά δόγματα της Εκκλησίας του Χριστού. Ο Όσιος Κάλιστος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπόλεως Ήταν λόγιος ιερομόναχος Αγιορείτης που ασκήτευε στην Μονή Ιβύρων και τον οποίο ο Αυτοκράτορας Ιωάννης ο Κατακουζινός ανήψωσε στον Οικουμενικό θρόνο το 1350 Διάδοχο του Πατριάρχου Ισιδόρου Μετά από τέσσερα χρόνια πατριαρχίας, αναγκάστηκε να παρετηθεί και αποσύρθηκε στην μονή του Αγίου Μάμαντα και από εκεί στην Τένεδο. Αλλά τον κάλεσαν για δεύτερη φορά στον Οικουμενικό Θρόνο το 1355 έως το 1363, μετά από την πτώση του Πατριάρχου Φιλοθέου. Όταν όμως ήταν απεσταλμένος στην ηγεμονίδα της Σερβίας Ελισάβετ και πήγε στις φερές της Θεσσαλίας, αρρώστησε βαριά και εκοιμήθη εκεί το 1363. Ο Όσιος Νικόλαος ο Καβάσιλας Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1322 και θύος του ήταν ο Νίλος Καβάσιλας ο οποίος υπήρξε Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Το πατρικό επώνυμο του Νικολάου ήταν Χαμαετός, κράτησε όμως το μητρικό επώνυμο Καβάσιλας, προφανώς λόγω της ισχυρής παρουσίας του θείου του. Σπούδασε στην Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη, ρητορική, θεολογία και φυσικές επιστήμες. Διετέλεσε σύμβουλος του κατακουζινού, και στα τελευταία χρόνια της ζωής του υπήρξε μοναχός και έμεινε στο μοναστήρι των Μαγκάνων. Ήταν υποστηρικτής του ανατολικού μοναχισμού και ησυχαστικού πνεύματος, όπως το διαμόρφωσε ο Όσιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Υπήρξε πληθωρικός συγγραφέας, θεολογικών, λειτουργικών και ερευνητικών έργων, καθώς και επίσης πανηγυρικών λόγων, επιστολών επιγραμμάτων και κειμένων, πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου. Εκοιμήθη λίγο μετά το 1391. Η σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου της Οδηγητρίας Η θαυματουργή αυτή εικόνα της Παναγίας ευρίσκεται σήμερα στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος στο Άγιο Όρος. Μέχρι το έτος 1730 βρισκόταν στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Το έτος όμως αυτό μυστηριωδώς εξαφανίστηκε από εκεί και κλεισμένον των θυρών. Οι πατέρες έψαξαν παντού στο μοναστήρι χωρίς να την βρουν πουθενά. Ακούστηκε κατόπιν ότι βρίσκεται στην Μονή του Ξενοφόντος. Έστειλαν από το Βατοπέδι επιτροπή από πατέρες. «Πώς βρέθηκε εδώ» τους ρώτησαν. «Βρέθηκε στο ναό», αλλά πώς και από πού το αγνοούμε, απάντησαν. Κατάλαβαν τότε ότι επρόκειτο περί θαύματος. «Δική σας είναι και πάρτε την», είπαν στους βατοπεδινούς. Πράγματι, την πήραν και την ξαναπήγαν στην θέση της στο βατοπέδι. Έλαβαν δε τα μέτρα τους και κλείδωσαν τις πόρτες για να μην την χάσουν ξανά. Αλλά και πάλι έφυγε η εικόνα και ξαναπήγε στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος. Εκεί την βρήκαν οι βατοπαιδινοί. Κατάλαβαν τότε ότι η Παναγία ήθελε να μείνει εκεί η εικόνα της. Γι' αυτό και δεν την ξαναπήραν. Μόνο προσκύνησαν και έψαλαν μπροστά στην εικόνα διαφόρους ύμνους και παρακλήσεις. Απεφάσισαν δεν να στέλνουν τακτικά στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος κερί, λάδι και θυμίαμα για την εικόνα. Από τότε την ονόμασαν Οδηγήτρια και βρίσκεται στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος. Το 1875 επισκέφθηκε την Μονή ένας αιρετικός. Ήταν προτεστάντης. Αυτοί δεν τιμούν την Παναγία. Γι' αυτό όταν του είπαν ότι η εικόνα αυτή κάνει θαύματα, σταμάτησε μπροστά της και είπε εμπεκτικά «Ωστε εσύ είσαι η φημισμένη οδηγήτρια που κάνει θαύματα». Δεν μου κάνεις λοιπόν κανένα θαύμα τώρα για να σε πιστέψω κι εγώ. Δεν τελείωσε την φράση του ο ασεβής ερετικός και έπεσε κάτω χτυπημένος από κεραυνό. Τον σήκωσαν αλλά ήταν παράλυτος. Έτσι και έμεινε σε όλη του τη ζωή. Ο εικονογραφικός τύπος της οδηγητρίας μας παραδόθηκε από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Όπως λέει και το τροπάριο, Άλαλα τα χείλη των ασεβών, τον μη την εικόναν σου της επτήν, την ιστορυθήσαν υπό του Αποστόλου, Λουκά η ερωτά του την Οδηγήτρια. Και λέγεται Οδηγήτρια η Θεοτόκος, διότι με την παλάμη της, με το χέρι της, δείχνει το Χριστό. Είναι βρεφοκρατούσα η εικόνα και με το δεξί της χέρι η Θεοτόκος δείχνει το Χριστό. Είναι στραμμένο προς το Χριστό το χέρι της σαν να μας λέει άνθρωποι εδώ είναι η σωτηρία, εδώ είναι η οδός την οποία πρέπει να βαδίζετε, όπως είπε και ο Χριστός, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Αμήν.